Λαμβανομένου υπόψη τις δύσκολες στιγμές που περνάμε με την οικονομική κρίση και την αβεβαιότητα, θεωρώ ότι το παράλιο άστρος και γενικότερα η περιοχή μας έχει μια σχετικά καλή κίνηση. Όχι ότι θα ήταν αυτό που θα θέλαμε και θα επιθυμούσαμε περισσότερο οι επιχειρηματίες του τουρισμού, αλλά είναι σε σχετικά ένα καλό επίπεδο. Τι δράσεις έχετε προγραμματίσει προκειμένου να προσελκύσετε και τουρίστες, επισκέπτες? Επειδή το λιμάνι βρίσκεται σε ένα τελειωτικό στάδιο και σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθεί, έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο λιμάνι μας. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από εταιρείες τουριστικές οι οποίες θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή μας λόγω του λιμανιού, και θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη μόνο και μόνο από το λιμάνι, αλλά σε βάθος χρόνου, όχι δεν θα είναι κάτι άμεσο. Στην περιοχή βλέπω ότι έχουν έρθει επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν εναλλακτικό τουρισμό, είτε τον θαλάσσιο τουρισμό. Υπάρχει στα Σκαριά μια επιχείρηση η οποία θα μπορεί να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους, στους επισκέπτες μας ποδηλασία, θα μπορούν να κάνουν off-road διαδρομές, κανόε καγιάκ. Επίσης θα μπορούν αρκετοί να ψαρέψουν, το οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία εμπειρία κάποιος να σηκωθεί το πρωί και να πάει να πιάσει τα ψάρια που ενδεχομένως θα φάει το μεσημέρι. Όλοι οι επιχειρηματίες προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες μας και νομίζω ότι πλέον όλοι έχουν καταλάβει ότι οι επισκέπτες είναι το παν για μας και θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να καλύψουμε όχι μόνο τον οικογενειακό τουρισμό, αλλά ενδεχομένως και τον νεανικό τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό. Υπάρχουν, αν μιλήσουμε όχι μόνο για το παράλληλο, αλλά για όλη την περιοχή, για όλο το Δήμο μας, ακόμα και τα ορεινά χωριά μας ενδείκνυται για αγροτουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέψιμοι χώροι όπου εκεί μπορούμε να αναπτύξουμε το θεματικό τουρισμό. Και γενικότερα έχω προσωπικά μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα. Δεν υπάρχουν οι υποδομές που θα θέλαμε, οι ιδανικότερες. Υπάρχουν υποδομές και βέβαια θα αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερα πράγματα. Και όσον αφορά και τα καταλήματα, τα δωμάτια μας εδώ στην περιοχή, ώστε να μπορούμε να φιλοξενούμε κόσμο και οι παροχές μας, είναι σίγουρο ότι σιγά σιγά θα αξιοποιηθούν και θα γίνουν όσο δυνατόν καλύτερες.